Η μεγάλη λεσβία ποιήτρια Σαπφό ή Ψάπφα υπήρξε ένα εξαιρετικά πρικισμένο πλάσμα. Ένα θαύμα κατά τον Στράβωνα, το οποίο έζησε και μεγαλούργησε τον 6ο αιώνα. Η δέκατη μούσα, όπως την αποκαλεί ο Πλάτων σε ένα επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας, είναι η μόνη γυναίκα που τα ποίηματά της θεωρήθηκαν άξια να συγκριθούν με τα ομηρικά. Η Σαπφό γεννήθηκε στη Λέσβο, σε μια εποχή που τα ήθη ήταν πολύ διαφορετικά από εκείνα που επικρατούσαν στην Αθήνα. Οι γυναίκες είχαν διατηρήσει την ελευθερία της συμπεριφοράς που απολάμβαναν κατά την ομηρική εποχή. Και όσες ανήκαν σε ευγενικές και εύπορες τάξεις, είχαν τη δυνατότητα να μορφώνονται όπως και οι άνδρες σε σχολές αποκλειστικά γυναικείες. Η Σαπφό, που ο Σωκράτης το Φέδρο του Πλάτωνα ονομάζει Σαπφό η Ωραία, δεν χρωστούσε τη φήμη της αυτή παρά στους θαυμάσιους στίχους της και στον τρόπο που κάτυχε να ξυπνάει τον έρωτα. Η Σαπφό διεύθυνε ένα οικοτροφείο για τις νέες των ευγενών τάξεων που είχε θεμελιωθεί στην ίδια αρχή όλων των παιδευτικών συλλόγων της αρχαιότητας, όπως παραδείγματος χάρη η Ακαδημία του Πλάτωνα. Επρόκειτο για ένα είδος γυναικείας αδελφότητας που ήταν αφιερωμένη στις μούσες, τις χάριτες και την Αφροδίτη. Η ποιητική καλλιέργεια που η Σαπφό μετέδιδε στις μαθήτριές της ήταν αυτό που οι αρχαίοι ονόμαζαν ερωτική, δηλαδή παιδεία του έρωτα. Ποιες σχέσεις φλογερής φιλίας μπόρεσαν να γεννηθούν ανάμεσα στη Σαπφό και στις φίλες της, μας το λέει η ποίησή της. Γιατί μέσα από την ποίηση απελευθερώνεται η φλόγα του πόθου που πυρπολεί αυτή τη μοναχική ψυχή μπροστά στην ομορφιά που αυτή γέννησε και μεγάλωσε τριγύρω της. Η Γύρινα, η Ατθίδα, η Ανακτόρια, η Γογγίλα, η Αρυγνώτα. Όλες οι μαθήτριες της Σαπφός μοιάζουν με εγωιτευτικές και ανάλαφρες σκιές που περνάνε μέσα από τους στίχους της. Την Ανακτόρια μου λοιπόν θυμήθηκα που λείπει. Τ' αγαπημένο βήμα της πεθύμησα και ακόμα τη λάμψη πάλι να βλέπα που έχει το πρόσωπό της, παρά τα όπλα των λιδών, τα άρματα και τις μάχες.